τελική φάση της άσκησης Παρμενίων 2016 στο πεδίο βολής αετός της Αλεξανδρούπολης, παρακολούθησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό ΓΕΕΣ, τον Αρχηγό ΓΕΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ, βουλευτές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η άσκηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού κύκλου των ενόπλων δυνάμεων. Έλαβαν δε μέρος μονάδες και σχηματισμοί και των τριών κλάδων, καλύπτοντας σχεδόν όλο το Αιγαίο και τον Εύρο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καμένος, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακή την τελευταία φάση της άσκησης και συμπληρώνοντας πως για άλλη μια φορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε σε ειδικούς και μη την αποτρεπτική ικανότητα του στρατεύματος και τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εθνικό μας χώρο και τα εθνικά αλλά και κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω τη μεγάλη τιμή στο σύντομο χρονικό διάστημα να βρίσκομαι πάλι σήμερα στον Εύρο, στην ανακριτική αυτή περιοχή, στην οποία πάλεται η καρδιά του ελληνισμού. Είμαστε όλοι εδώ στην περιοχή ευθύνης του Τέταρτου Σώματος Στρατού, μια περιοχή με τεράστια επιχειρησιακή και εθνική αξία, στην τελική φάση της ασκήσεως, της διακλαδικής ασκήσεως Παρμενίων 2016. Είναι ξεχωριστή επίσης η χαρά που έχουμε μαζί μας διπλωματικές και στρατιωτικές αποστολές από άλλες χώρες, τους οποίους και ευχαριστώ για την παρουσία τους και τους στέλνω μήνυμα συνεργασίας και φιλίας. Η άσκηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού κύκλου των ενόπλων δυνάμεων. Έλαβαν δε μέρος μονάδες και σχηματισμοί και των τριών κλάδων, καλύπτοντας σχεδόν όλο το Αιγαίο και τον Εύρο. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρατηρούμενη αστάθεια στο εσωτερικό χωρών αυτής, με κορυφαία περίπτωση την αποτελμάτωση και τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, η κοινωνική και πολιτική κλειδονισμή στην Τουρκία αλλά και το προσφυγικό ζήτημα είναι παράγοντες που ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Έχουν όμως διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και ασταθές πολιτικό τοπίο, με πρόβλεψη για γενικότερη αστάθεια, με παράλληλη έξαρση του ισλαμικού φονταμεντελισμού αλλά και εθνοτικές συγκρούσεις που προαναγγέλουν ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις και διαμορφώνουν δεδομένα που επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και το διεθνές σύστημα ασφαλείας ευρύτερα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν περί συνθήκης της Λοζάνης που καταλύουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου αλλά και στις ανιστόρητες θέσεις γειτόνων μας, οι οποίες δυστυχώς υιοθετήθηκαν από αξιωματούχο των Βρυξελών, έστω και προσωρινά. Είμαστε έτοιμοι για όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάθε εχθρική επιβουλή. Εγώ αυτό, κύριε στρατηγέ, θα το έχω σαν ευθύμιο αυτής της παρουσίας μου και όλης της παρουσίας μου ως εκπροσώπου της κυβέρνησης στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ένα Υπουργείο το οποίο παραπέμπει στον πατριωτισμό των Ελλήνων αλλά και στο γεγονός ότι οι Ακρίτες, οι Μακεδόνες και οι Θρακιώτες είμαστε αυτοί οι οποίοι κρατάμε υψηλά τη σημαία των παραδόσεων, της ελληνικότητας και της Ορθοδοξίας. Ο κύριος Καμένος επίσης σημείωσε πως έχουν ήδη ξεκινήσει με την δημιουργία σχολείων στην περιοχή με τα έργα της ΜΟΜΑ, πως καλύπτουν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνεχίσουν ακόμα περισσότερο προκειμένου να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν και Έλληνες πολίτες που επί χρόνια ολόκληρα βρίσκονταν κάτω από την απειλή του προξενείου της γείτονος χώρας, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους μουσουλμάνους της Τράκης που έχουν μέσα τους την εθνική ταυτότητα και προσπαθούν από μόνοι τους πολλές φορές, όπως είπε, εγκαταλειμμένοι από το κράτος, να την κρατήσουν άσβεστη.
Γιατί εδώ στον Εύρο, στην Θράκη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποδεικνύεται την άριστη συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ελληνικού λαού και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μαζί θα προχωρήσουμε όχι μόνο στο αμυντικό έργο το οποίο μας έχει τάξει ο ελληνικός λαός, αλλά και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Κύριε σκοπή της άσκησης είναι η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργουμένης από τις διεθνείς εξελίξεις κατάστασης στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας, η εξάσκηση στην εφαρμογή διαδικασιών διοικήσεως και ελέγχου ενόπλων δυνάμεων και η βελτίωση του επίπεδου ελέγχου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων, η εξάσκηση και αξιολόγηση των ενόπλων δυνάμεων στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων. Η ασφάλεια και η ευημερία του ελληνικού λαού, η ασφάλεια της χώρας και των εθνικών μας κόκκινων γραμμών αποτελεί για μας πρωταρχική σημασία στόχο. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί οπλίτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό, σε σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, την οποία ταλαιπωρεί εσάς, οικογένειές και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, εσείς στέλνετε αυτό το μήνυμα. Το εθνικό έργο που κάθε μέρα επιτελείτε και η άριστη εκτέλεση των καθηκόντων σας σε συνθήκες σκληρής διαβίωσης. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη αναφορά που έγινε από τον πρόεδρο του Πολυκοινωνικού του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, Αντώνη Βαβακερού, προς τον κύριο Καμένο για την επιστροφή στην Ελλάδα μετά από 42 ολόκληρα χρόνια των λειψάνων των 16 Ελλήνων πεσόντων που επέβαιναν το 1974 στο αεροσκάφος Νίκη 4 στην Κύπρο. Ανάμεσα στα οστά που επαναπατρίστηκαν ήταν και του καταδρομέα Χατζόπουλου Χρήστου από το Διδημότυχο. Συγχαρητήρια για τα οστά. Αισθάνεται περίφανο για αυτήν την φορά. Και συγχαρητήρια για τον Αρχιεπίσκοπο.